Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε την εκπομπή της τηλεόρασης του 902 Εκλογές 2012. Βρισκόμαστε 6 μέρες σχεδόν, μία εβδομάδα σχεδόν πριν την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 1,5 μήνα. Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται, μία σειρά ζητήματα και ερωτήματα τίθενται στο τραπέζι από τα πολιτικά κόμματα, όπως και κυρίως διάφορα εκβιαστικά διλήμματα. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τις εκλογές αλλά και την τρέχουσα επικαιρότητα θα συζητήσουμε με την Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα που είναι κοντά μας. Κυρία Παπαρίγα, καλησπέρα. Και είναι κοντά μας και ο Ζήσης Νούσιας για να κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Να ξεκινήσουμε, κυρία Παπαρίγα, με αυτά τα ζητήματα περί των διαφόρων διλημάτων και των θέσεων που ακούμε το τελευταίο διάστημα από μία σειρά από όλα σχεδόν τα κόμματα, μνημονιακά ή αντιμνημονιακά κόμματα. Οι εκλογές αυτές μπορεί και να αποτελέσουν να έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος για παραμονή ή όχι στο ευρώ. Είναι κριτήρια αυτά που πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος όταν θα πάει να ψηφίσει? Νομίζω ότι σε σχέση και με την προηγούμενη εκλογική μάχη έχει αποκαλυφθεί εντελώς ο σαθρός χαρακτήρας μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Εδώ και η Χρυσή Αυγή θεωρήθηκε αντιμνημονιακή δύναμη. Δεν ήταν όμως τυχαίο ότι έγινε το μνημόνιο το επίκεντρο. Διότι κινούνται όλοι στη λογική. Το μνημόνιο έφερε την ύφεση και την κρίση. Διότι υπέσκεψε τα μεροκάματα, άρα ο κόσμος δεν αγοράζει, ενώ είναι το αντίθετο. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Και ήθελαν ακριβώς να κρύψουν το βαθύτερο χαρακτήρα της κρίσης και κυρίως να κατανοηθεί από το λόγο ότι η κρίση προετοιμάστηκε την περίοδο της ταχύρυθμης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τώρα, όσο αφορά το ευρώ ή δραχμή, και οι δύο το χρησιμοποιούν κινδυνολογικά. Μιλάω για τους δύο πρωταγωνιστές, βεβαίως είναι επιχείρημα που το χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ πας στο ευρώ και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με τη μνημονιακή Νέα Δημοκρατία πάμε στη δραχμή. Συγγνώμη, δεν είπα σωστά το πρώτο. ΣΥΡΙΖΑ ή μνημόνιο και ευρώ ή... Όμως, εμείς βλέπουμε τον κίνδυνο μιας άναρχης πτώχευσης της Ελλάδας ή και ένα νέο κούρεμα το οποίο θα φέρει νέα μνημόνια. Δεν επιρρύπτουμε την ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι η ίδια η κρίση του συστήματος που οξύνεται και επομένως μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη ανεξάρτητα των προσπαθειών που θα κάνουν τα δύο κόμματα να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ και νομίζω ότι και τα δύο κόμματα το εννοούν και το θέλουν. Επομένως, δεν προετοιμάζουν το λαό για την αιτία της πτώχευσης. Ακόμα πιο ήπιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια λέει ότι μόλις εκλεγώ εγώ θα βγούμε από την κρίση και θα είμαστε και μέσα στην Ευρωζώνη. Και εδώ είναι η μεγάλη του ευθύνη. Αφήνει το λαό εντελώς προετοίμαστο να δεχθεί σοβαρά κτυπήματα στα οποία γι' αυτό εμείς παλεύουμε. Πρέπει να έχει την ετοιμότητα να τα αντιμετωπίσει. Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόμαστε σε μια οριακή κατάσταση όσον αφορά το δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας. Υπάρχουν παραδείγματα ακόμα και νοσοκομείων που δεν έχουν όχι μόνο για φάρμακα αλλά και για τρόφιμα. Θεωρείτε ότι είναι μια ιδιότυπη στάση πληρωμών αυτή η κατάσταση? Και αναφερθήκατε ήδη στο ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Είναι κάτι σαν προήμιο όλη αυτή η κατάσταση? Πώς πρέπει να την αντιληφθεί ο κόσμος όλο αυτό που ζει? Καταρχήν δεν θα συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα οφείλεται στο ότι έχουμε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο. Κανένα σύστημα υγείας δεν θα κατέρε και δεν θα υπήρχε στάση πληρωμών μόνο και μόνο γιατί γίνονται εκλογές. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη συνέδριση που έδωσε ο κύριος Βουδούρης, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν μια μέρα πριν αναλάβει. Και είπε ότι το κεφάλαιο που παραλαμβάνουμε στον ΕΟΠΗ, το χρηματικό, δεν υπάρχει. Και ότι θα τα βγάλουμε πέρα με το δούνε και λαβήν. Δηλαδή, παίρνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, τις πράττωτες ασφαλιστικές εισφορές, θα τα βγάλουμε πέρα. Επομένως, ο ΕΟΠΗ δεν είχε από την αρχή χρήματα. Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται λόγω της ανεργίας και μια σειρά λόγων. Και αλίμονο τώρα ένα σύστημα, αν στηρίζεται εις πράττω δίνω ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Χρεοκόπησε το σύστημα υγείας
Και αυτό έχει να κάνει οπωσδήποτε με την πορεία της κρίσης, αλλά όχι μόνο. Όλα τα στοιχεία της χρεοκοπίας είναι πολύ μακριά, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν πάντα πολύ λιγότερα από τα πραγματικά τους εισοδήματα. Το κούρεμα που υπέστησαν. Το γεγονός ότι τόσα χρόνια τα είχαν μέσα στο χρηματιστήριο και είχαν απώλειες και στο χρηματιστήριο σε περίοδο μη κρίσης. Για να μην πούμε τώρα ότι από τη στιγμή που στήθηκε το σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα στη δεκαετία του 50, ουδέποτε χρηματοδοτήθηκε όπως έπρεπε. Τα λεφτά του συνήθως τα χρησιμοποιούσαν οι τράπεζες, χωρίς καν τον τόκο που έπρεπε. Δηλαδή αυτό το σύστημα είχε απώλειες από την αρχή, από γεννησιμιού του. Και βέβαια έτσι, φτάνει σε ένα σημείο, σαπίζει πια. Σαπίζει το δέντρο και καταραίει. Πρόκειται για σάπισμα κυριολεκτικά. Και δεν υπάρχει και προοπτική. Δηλαδή εδώ θέλει γενναία χρηματοδότηση. Εμείς λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να αντιστοιχίσει η κρατική χρηματοδότηση στα 9,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους που έχουν, άμεσα και έμεσα ασφαλισμένους. Πρώτα το ΙΚΑ είχε 5,5 εκατομμύρια ψυχές, ας πούμε, να αντιμετωπίσει και τώρα έχει 9,5 με 3,5 φορές λιγότερο προϋπολογισμό. Άρα πέρα από κρατική χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, αν υπάρχουν επιχειρήσεις που χρωστάνε. Βεβαίως πρέπει να εισπραχθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και χρεοκοπημένες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεν είναι ότι θέλουν να κλέψουν, ας πούμε, τα ταμεία. Είναι καθαρά θέμα χρηματικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ένα ολόκληρο ζήτημα είναι η εξάρτηση από τις μεγάλες πολυεθνικές του φαρμάκου. Εδώ μία εταιρεία, η ΡΟΣ, καθορίζει τα πάντα όσο αφορά τα φάρμακα χημειοθεραπείας. Ελέγχει σχεδόν το 80% της αγοράς των νοσοκομείων. Και είναι και τα νοσοκομεία που καταραίουν. Υπάρχουν τμήματα που δεν λειτουργούν. Χειρουργικές που κλείνουν. Ναι, και χειρουργία που προβλέπεται να λειτουργήσουν μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Στο ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας αναφερθήκατε και έχετε πολλές φορές πει ότι τα κόμματα, το είπατε και τώρα, δεν προετοιμάζουν το λαό. Και ειδικά για το θέμα των φαρμάκων και των τροφίμων, έχετε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο λαός είναι αυτός που πρέπει να φροντίσει για το φαγητό του και τα φάρμακά του και καμία κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Παπαδημητρίου? Εάν έχουμε μία άναρχη χρεοκοπία, αλλά και ενδεχομένως και ελεγχόμενη, ισχύει αυτό που λένε, που λέει και η Νέα Δημοκρατία, κυρίως έλεγε το Πασόκ, ότι μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε εισαγωγές φαρμάκων, γιατί ήδη τώρα δεν χορηγούνται άδειες εξαγωγών φαρμάκων και άλλων στην Ελλάδα, λείπουν οι εγγύησεις κτλ. Αυτό ισχύει που λένε, ότι θα φτάσουμε να μην έχουμε γάλα κτλ. Μόνο που το θέμα ως διαπίστωση είναι πρόκληση για μας, γιατί αυτή η διατροφική εξάρτηση είναι προϊόν της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι προϊόν της πλήρους ενσωμάτωσης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι τα μονοπόλια επενδύουν εκεί που έχουν μεγάλη κερδοφορία και όχι εκεί που υπάρχουν οι ανθρώπινες ανάγκες. Επομένως θα υπάρξει θέμα τροφίμων και φαρμάκων από τη στιγμή που έχουμε και εισαγόμενοι. Ας πω και το εξής πράγμα. Ας πούμε, πάρτε το θέμα του ψωμιού. Ποιος έχει τα αποθέματα σε αλεύρι σήμερα? Οι αλευρομηχανίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος δεν μπορεί να πάει να επιτάξει το ορθοποιείο του φούρναρη. Πρέπει να εξασφαλίσει να λειτουργούν οι φούρνοι με το αλεύρι που θα δίνουν οι αυτοβιομηχανίες. Δηλαδή έχουμε τέτοια, αυτοί που έχουν τα άλευρα και οι μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής ψωμιού κτλ. Δηλαδή θα υπάρχει πραγματική έλλειψη. Το θέμα όμως για μας είναι η λαϊκή οργάνωση. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες μαυραγωρητισμός υπάρχει. Και αν θέλετε φαινόμενα κοινωνικής εγκληματικότητας. Δυστυχώς ο θάνατός σου, η ζωή μου. Θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Όταν υπάρχει σήμερα εξαθλίωση, τι θα γίνει αύριο? Δεν θα είναι ευρύτερη? Άρα λοιπόν η οργάνωση σήμερα των εργαζομένων στον τόπο δουλειάς και στην κατοικία είναι σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να έχει πρόβλεψη. Μακάρι να μην συμβεί. Είμαστε οι τελευταίοι που θα ευχηθούμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις. Και το κυριότερο. Στις 28-29 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα κόμμα δεν ασχολείται με αυτό το σχέδιο που έχει κατατεθεί για συζήτηση.
Θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, εάν θέλετε, για να κρατήσουμε μία... Είναι και εν όψη όξυσης της κρίσης αυτό το σχέδιο, αυτό λέω. Αυτά σε περίπτωση ανεξέλεκτης χρεοκοπίας, σε περίπτωση όθησης της χώρας σε έξοδο από την Ευρωζώνη, αποπομπής από την Ευρωζώνη. Και έχουμε πολιτικές δυνάμεις που λένε ότι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν πρόκειται να τεθεί τέτοιο ζήτημα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος των εκλογών. Δεν πρόκειται, γιατί θα οδηγηθεί ολόκληρη η Ευρωζώνη στην καταστροφή. Πώς το εκτιμάτε? Καταρχήν, μου έχει προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η διαβεβαίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο πράγμα να πει ότι, ξέρετε, αυτό δεν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φέρει μια σειρά επιχειρήματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο το λέει σε σχέση με την Ελλάδα, γιατί εδώ δεν είναι η Ελλάδα μόνο, είναι όλη η πορεία της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω δηλαδή πού πατάει. Προβληματίζομαι, είναι σκέτη επιπολαιότητα? Δηλαδή πρέπει να είναι επιπολαιότητα, τι να πω στον Κύβο. Είναι συνειδητή εξαπάτηση του λόγου, εν πάση περιπτώσει. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ενδεχόμενο? Μα γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως ως το κροθυγό σε αυτό που θα συζητηθεί στην πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, αλλά ήδη τώρα ότι πρέπει να είναι κατοχυρωμένες και θεσμοθετημένες διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη. Υπήρχαν οι διαφορετικές ταχύτητες, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε θεσμοθετημένες. Υπήρχε μια διαφορά εντός και εκτός Ευρωζώνης. Τώρα θα φτιάξουν, ίσως είναι ένα είδος ειδικής οικονομικής ζώνης. Πώς λένε ειδικές οικονομικές ζώνες? Επομένως κάποιες χώρες θα είναι σε ειδική οικονομική ζώνη. Μπορεί να έχουν ευρώ με άλλη αξία όμως εσωτερική. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή η αναδίπλωση στον πιο ισχυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι θα γίνει. Μπορεί να μην διώξουν, γιατί υπάρχουν ενδεχομένως πολιτικοί λόγοι. Δεν θα καταστραφεί η Ευρωζώνη από την Ελλάδα. Τι υποδηλώνει αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης των χρησιών των πρωτόγνωρων? Ναι, το εφτάσεις να πούνε ότι θα πληγούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να πληγούν από την Ισπανία το καταλαβαίνω. Κυρίως χώρες της Λατινικής Αμερικής, γιατί έχει μεγάλες επενδύσεις έχει η Ισπανία. Διάβαζε ότι 40 δις ισπανικά ομόλογα, τέλος πάντων αυτά τα χαρτιά που διακυρεί η τράπεζα, βρίσκονται σε τράπεζες της Τουρκίας. Η Ισπανία είναι μια άλλη δύναμη που μπορεί να πλήξει ευρύτερα. Ίσα-ίσα όλοι λένε ότι έχει κοστολογηθεί, ας πούμε, η έξοδος της Ελλάδας και δεν θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η Κομισιόν κάνει τώρα μια... συζητάνε αυτό που λέμε περισσότερο πολιτική Ευρώπη. Πρέπει να πω ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα μιλούσανε για περισσότερο οικονομική και πολιτική Ευρώπη, για ομοσπονδία κτλ. Το σχέδιο, από ό,τι φαίνεται, γιατί το έχω διαβάσει σε όλες τις εκδοχές και σε όλες τις εφημερίδες, λέει το εξής πράγμα, ότι θα πρέπει να υπάρχει, να πάρει υπερεξουσίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα ορισμένες εφημερίδες λένε για πρωτόγνωρες υπερεξουσίες, όπου θα αποφασίζει η Κομισιόν τον εθνικό προϋπολογισμό του κάθε κράτους. Δεύτερο, τι φορολογική πολιτική που όντως δεν είναι ενιαία, τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, εξωτερική πολιτική. Βεβαίως η στρατηγική ήταν ενιαία σε όλη την Ευρώπη, αλλά υπήρχε μια δυνατότητα, ας πούμε, και αν είχε ένα ισχυρό κίνημα σε μια χώρα, αντί να πάει 67 το όριο στο εξοδότη, θα πάει στα 65. Εάν τώρα έρθουν και σου πούνε ότι τέλειωσε, αυτό θα οδηγήσει και το κίνημα σε ένα δισταγμό. Τι να διεκδικήσω, αφού είναι έτσι τα πράγματα? Αφήστε πια που εδώ το θέμα της ανατροπής της εξουσίας μπαίνει σε κάθε, πρέπει να μπει σε κάθε χώρα πιο επιτακτικά, αλλά ας πάρουμε και αυτή την πλευρά. Κάποιοι οποίοι δεν παλεύουν για αυτό το πράγμα, αλλά ωστόσο παλεύουν κάτι να συγκρατήσουν. Επομένως, τα μέτρα που παίρνονται στην Ευρώπη, στην Κομισιόν, δεν έχουν και οικονομικό αντίκρισμα, αλλά κατά τη γνώμη μας εδώ είναι και μια πολιτική πυγμής, όπου να στερήσουν τα κινήματα από τη δυνατότητα να ματαιώσουν ή να αποσπάσουν μία κατάκτηση. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Θα μπει μια κυβέρνηση, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας θα μπει, του ΣΥΡΙΖΑ, που για πρώτη φορά αν αναλάβει, θα μπουν στη συζήτηση ενός τέτοιου σχεδίου? Είμαι βέβαια στις 28, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, θα γυρίσει στις 30 Ιουνίου και θα πει νικήσαμε. Όπως κάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Τώρα, υπάρχει μια αντίληψη ότι το ΚΚΕ, αφού είναι υπέρ της αποδέσμευσης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι προβληματίζεται με μια επιστροφή στην δραχμή, και εκτιμά ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα έχει
θετικό αντίκτυπο για τους εργαζόμενους στο πλαίσιο αυτών των πιέσεων. Εμείς εδώ και πολύ καιρό, και μάλιστα ήστερα και από μια τυχαία ερώτηση που έγινε, κατά κάποιο τρόπο τυχαία, τι σημαίνει η έξοδος Ελλάδας από την Ευρωζώνη προς τη Δραχμή. Τότε είχαμε υπογραμμίσει το εξής πράγμα. Εμείς καταρχήν λέμε είμαστε υπέρ της αποδέσμευσης και όχι μόνο. Γιατί μια Ελλάδα αποδεσμευμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να αλλάξει τίποτα, θα είναι πολύ χειρότερα. Αλλά άλλο πράγμα, εμείς λέμε ο λαός να πάρει στην εξουσία του τα μέσα παραγωγής, κοινωνικοποίηση, μονομερής, διαγραφή του χρέους κτλ. Δηλαδή έχεις τα κλειδιά στα χέρια σου. Και άλλο πράγμα να σε διώξουν με μια κλωτιά και να σου κρατήσουν και τα κλειδιά και τα πάντα στα δικά τους χέρια. Προσέξτε τώρα, το να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και να πάει στη Δραχμή σημαίνει μια απότομη επιδείνωση της ζωής των εργαζομένων. Δηλαδή δεν θα πας σταδιακά στην πτώχευση, αλλά θα πας μέσα σε μία μέρα. Γιατί θα βρεθείς. Η μετατροπή του ευρώ σε δραχμή σημαίνει, αν είχες 1000 ευρώ, αυτά γίνονται 500 δραχμές. Όπως, γι' αυτό αυτοί που θέλουν την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί είναι που έχουν τα κεφάλαια και που έχουν συμφέρον από τη μετατροπή του ευρώ σε δραχμή μέσα στην Ελλάδα. Εμείς λέμε αποδέσμευση πλήρης με όλους τους άλλους, βέβαια, με όλες τις άλλες κοινωνικές πολιτικές προϋποθέσεις. Τώρα να σας πω, είναι άλλο πράγμα. Αν διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, θα αποφασίσουν αυτοί. Εδώ οι ευθύνες του κόμματος θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν μπορούμε να μείνουμε παρατηρητές. Και επειδή, αν θέλετε, δεν είναι η αποδέσμευση που εμείς θα θέλαμε να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια και να λέμε «Α, επιβεβαιωθήκαμε», εκεί ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί και να απαιτήσει αποδέσμευση και να βάλει μπροστά και όλες τις άλλες προϋποθέσεις. Ανεξαρτήτως τώρα, βέβαια, πρέπει να δημιουργήσει έναν άλλο σχετισμό δύναμης, να το πω. Για να αποκρούσει και τα χειρότερα. Βεβαίως. Και αν μας διώξουν εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις. Εμείς τι θα πούμε, δεν είναι η αποδέσμευση που θέλαμε. Εκείνη τη στιγμή θα δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση, την οποία το κίνημα πρέπει να είναι έτοιμο. Και για να είναι έτοιμο το κίνημα, πρέπει να είναι έτοιμο το κόμμα. Και εδώ πραγματικά όλοι, τα μέλη του κόμματος, οι φίλοι, οι παλιοί, πρέπει να σκεφτούμε αυτό που λέμε παντός καιρού κόμμα. Τότε οι ευθύνες μας θα είναι πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες. Μια εκδοχή των 2 ευρώ είναι κάπου ενδιάμεση από αυτό που είμαστε σήμερα με μια κατάσταση εξόδου. Είναι ένας προβληματισμός που κάνουν. Δηλαδή να υπάρχει ένα. Κοιτάξτε, από ό,τι συζητείτε τώρα, όσα φτάνουν και σε εμάς, επιλέγουν τη λογική της εσωτερικής υποτίμησης. Που δείχνει ότι το σκέφτονται για νέο κούρεμα, γιατί άμα αρχίσουν τα πολλά κουρέματα, όντως στην Ευρώπη θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπουν ότι πρέπει να συνεχίζεται η εσωτερική υποτίμηση. Αυτό δηλαδή που έγινε και με τα μνημόνια. Τι ήταν το μνημόνιο, η εσωτερική υποτίμηση. Μετά ήρθε η υποτίμηση του κεφαλαίου, στο πω έτσι, καταστροφή ενός μέρους του κεφαλαίου με το κούρεμα. Μόνο που αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Έτσι βγαίνει ο καπιταλισμός από την κρίση του. Καταρχήν με εσωτερική υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης, όπως λέμε εμείς, μετά θα καταστρέψει και ένα μέρος του κεφαλαίου, δεν μπορεί να κάνει. Αλλά πρώτα γίνεται η εσωτερική υποτίμηση. Αυτή την επιλογή τη διαβάζω τώρα ότι την επιλέγουν στην Ισπανία. Δηλαδή, δεν τις βάζουν το μνημόνιο που ξέραμε. Mm-hmm. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσεις σε παραπέρα εσωτερική υποτίμηση. Η Ισπανία είχε πάρει αρκετά από αυτά τα μέτρα που πήραμε εμείς στην Ελλάδα με το μνημόνιο. Είχαν διασωθεί περισσότερες κατακτήσεις στην Ελλάδα από ό,τι στην Ισπανία. Και επομένως, βεβαίως, εξειδικεύουν την πολιτική τους σε κάθε χώρα. Αυτή η εξέλιξη με την Ισπανία, γιατί το έχουμε και προγραμματισμένο, μπορεί να δώσει θετικές εξελίξεις σε σχέση με τα μνημόνια άλλων χωρών. Γιατί γράφτηκε και υπόθηκε και κάτι τέτοιο, ότι αφού στην Ισπανία δανείσανε χωρίς μνημόνιο, άρα όσοι δανείστηκαν με μνημόνιο μπορούν να περιμένουν κάτι. Ναι, είναι αυτή η λογική που λέει. Υπάρχει μια λογική που λέει, αφού η καταστροφή γενικεύεται, τότε μπορούμε καλύτερα να σωθούμε όλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ επιφανειακό και επιπόλαιο, να το πω έτσι, αν δεν κρύβει και θα κρύβει σίγουρα άλλους στόχους. Κοιτάξτε, η κρίση βαθαίνει στην Ευρωζώνη, αυτό είναι το κυριότερο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα γίνει μία χαλάρωση. Να δεχθούμε ότι μπορεί να γίνει μία χαλάρωση. Ποια χαλάρωση?
αυτό που λένε επιμήκυνση. Αντί να δώσεις τα χρέη, ξέρω εγώ, σε πέντε χρόνια, θα τα δώσεις σε 10. Δηλαδή, οπωσδήποτε όταν η κατάσταση βαθαίνει και χειροτερεύει, θα πάρουν κάποια μέτρα. Αυτά τα μέτρα όμως αφορούν, θα γυρίσουν τους μισθούς των εργαζομένων, αυτά που ήταν πριν το 2009 κτλ. Δεν πρόκειται να γίνουν τέτοια. Η χαλάρωση αφορά άλλο πράγμα. Αφορά αυτό που λέμε την. Το ίδιο το κεφάλαιο, τους κεφαλαιοκράτες, τα μονοπόλια κτλ. Έπιασε πάτο, σου λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σωθεί. Το ενδεχόμενο μέτρων ανακούφισης που ακούμε από πολιτικά κόμματα ενώπιση των εκλογών, στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Να ληφθούν κάποια μέτρα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο για μεγάλη πλειοψηφία του κόμματος. Καταρχήν, κανένα κόμμα, και αυτό έτσι είναι, είτε αστικό, είτε μικροαστικό, είτε ό,τι να είναι. Δεν μπαίνει ευχαρίστως τέτοια μέτρα. Θέλει και το σκύλο χρωτάτο και την πίτα γερή και το κεφάλαιο να είναι καλά και θέλει να πάρει μέτρα που να μην δημιουργήσουν αυτό που λέμε υποσκάψουν πολιτικό. Το πολιτικό τους, τις ψήφους. Γιατί και δεν είναι ζήτημα προσωπικής αυτή. Σου λέει τι θα γίνει. Να τώρα, η Νέα Δημοκρατία και το Πατώδη Σοκ συντρίφτηκαν. Όμως αυτό που καθορίζει αν θα πάρουν μέτρα κατά των εργαζόμενων είναι τι ανάγκες και τι δίψα έχει το κεφάλαιο. Αν μπορούσαν να πάρουν μέτρα υπέρ του κεφαλαίου και να μην θίξουν τόσο τους εργαζόμενους, θα το έκαναν για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα ζητάει η εργοδοσία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ακόμη πιο άναρχη κατάσταση στις εργασιακές σχέσεις. Σου λέει αλλιώς δεν κάνω επενδύσεις. Αυτό το ζητάνε. Αυτό που στην Ελλάδα έχει φανεί είναι το εξής πράγμα, ότι επειδή ο κατώτατος μισθός έπεσε πολύ. Σου λένε να μην πέσει άλλο. Και μάλιστα ο ίδιος ο ΣΕΒ είπε να γυρίσει στο προηγούμενο, να καταργηθεί το 22, η μείωση 22%. Όμως είναι φανερό ότι έχει μπει στην ημερήσια διάταξη η μείωση του μέσου εργατικού και υπαλληλικού μισθού. Γιατί στην Ελλάδα ένα μέρος των εργαζομένων, και δεν είναι μόνο στο δημόσιο που εμφανίζεται, στη βιομηχανία. Οι άνθρωποι στη βιομηχανία που δουλεύαν 20 και 25 χρόνια φτάνουν να παίρνουν 1.700-1.800 ευρώ. Αυτό θεωρείται πια ότι είσαι πάμπλουτος. Όταν, και εδώ είναι το κυριότερο, κατέβασαν το πάτωμα στο υπόγειο, τον κατώτατο μισθό και τώρα θα αρχίσουν σταδιακά, τώρα δεν θα πάρουν άλλα οριζόντια μέτρα. Βγαίνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζει ένα μέτρο που το θέλει και ο ΣΕΒ, γιατί σου λέει ο ΣΕΒ, πρώτα-πρώτα εγώ μπορεί να θα επεκταθούν οι εργολαβίες, η μερική απασχόληση, θα έχω ένα σταθερό προσωπικό με 720, ξέρω, μεικτά. Δεν έχει να κερδίσει τώρα από το να το πάει 500. Όμως, έτσι όπως θα οργανωθεί η παραγωγή και γενικεύονται οι εργολαβίες, ένα μέρος θα αναθέτουν οι επιχειρήσεις στους εργολάβους, οι οποίοι εργολάβοι δίνουν και 300 ευρώ. Μετά έχουν το 2-3 μέρες το μήνα, οι 2-3 μέρες τη βδομάδα να δουλεύουν ή μία μέρα τη βδομάδα. Έχουν πολλούς τρόπους από να έχουν στο επίκεντρο τον κατώτατο μισθό, γιατί δεν θέλουν σταθερό προσωπικό. Επομένως, όταν το σταθερό προσωπικό μειώνεται, δεν τους κοστίζει τίποτα να αφήσουν το μισθό ως έχει και να αξιοποιήσουν τις άλλες μορφές των εργασιακών σχέσεων. Κυρία Παπαρίου. Αυτές είναι οι λεγόμενες παροχές. Ή ξέρω εγώ, λέει ο ΣΕΒ, 3 χρόνια παρά να παίρνει το επίδομα ανεργίας ο άνεργος, γιατί ξέρουν ότι πάμε για μόνιμη ανεργία. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας λένε 2 χρόνια. Τέτοια πράγματα μπορεί να τα κάνουν. Τέτοια πράγματα, γιατί πρέπει και κατά κάποιο τρόπο να εμποδίσουν και αυτό που ήδη λένε η κοινωνική εξέγερση, ταξική πάλι που λέμε εμείς. Και βλέπουν και την απότομη μείωση του κύρους των αστικών κομμάτων, θέλουν χρόνο να αναμορφώσουν και τα κόμματα. Αυτά πάντα γίνονταν, δηλαδή μου θυμίζει τις εκλογές τότε που έβγαινε ο Σιμίτης και έλεγε 150.000 σύνταξη, έβγαινε ο Καραμαλής, έκανε 152.000 σύνταξη, δραχμές ήταν τότε, και μετά έβγαινε και έλεγε 155.000 δραχμές. Κάποιες τέτοιες δυνατότητες έχουν γύρω από ψίχουλα. Τον νεοποίη θα τον χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή, αν δεν χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΗ. Να σας πω ένα άλλο στοιχείο που έμαθα από ορισμένα νοσοκομεία. Λένε στα νοσοκομεία να πάνε να δανειστούν από τις τράπεζες, εάν και οι τράπεζες μπορέσουν βέβαια να πάρουν καινούργια δάνεια, και να υποθηκεύσουν τη μελλοντική κρατική επιχορήγηση. Γιατί τι να υποθηκεύσουν, τι να βάλουν ως εγγύηση. Και λέει, τα λεφτά που θα πάρουν, από το κράτος ή από τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή υποθηκεύονται οι εισφορές μας.
Επομένως, τέτοιες λύσεις μπορεί να βρούνε, εμβαλωματικές, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαρίγα, ενδεχομένως να ακουστεί απλοϊκό, αλλά για τον κόσμο που μας ακούει, υπάρχει άλλη λύση για το αστικό πολιτικό σύστημα, για το κεφάλαιο και για τους εκπροσώπους. Και τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει άλλη λύση διεξόδου από την κρίση πέραν της μείωσης της τιμής της εργατικής δύναμης, αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το γεγονός ότι συζητάνε μεταξύ τους στην Κομισιόν, στο G8, στο G20, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη συζήτηση ακριβώς γιατί η κρίση του καπιταλισμού δεν κρατάει όπως κρατούσε κάποτε 1-2 χρόνια, τόσο κρατούσε. Αγκαλιάζει σήμερα όλη την Ευρώπη με διεθνείς επιπτώσεις και ακριβώς αυτό που λένε τη συνταγή την ψάχνουνε. Μέχρι τώρα δεν την έχουν βρει τη συνταγή. Τώρα στο G8 που έγινε είπαν ότι η νέα συνταγή είναι όχι μόνο αυτό που λέμε να κόβουμε μισθούς στα δημοσιονομικά, να μειώσουμε τα χρέη, τα ελλείμματα, αλλά να γίνει και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως δεν θα είναι αυτή που γνωρίσαμε σε παλιότερες περιόδους όταν μια χώρα έβγαινε από την κρίση. Η ανάπτυξη θα είναι πολύ χαμηλή και οι ίδιοι το λένε, στην Ευρώπη δεν προβλέπεται πάνω από 2%. Θα είναι ανάπτυξη με φοβερή λιτότητα με όλους τους νόμους που έχουν περάσει. Ιδιαίτερα για τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό έχει σαπίσει. Και συγκρούεται τώρα όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, αλλά με τον νέο ερχόμενο καπιταλισμό που έχει μια δυναμική και περιθώρια ανάπτυξης και αυτός θα μπει στην κρίση. Επομένως, μπορεί να βρουν 1-2 συνταγές. Δεν πρόκειται αυτές να γυρίσουν το λαό και τους λαούς να ζούμε όπως ζούσαμε τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, στη δεκαετία του 70, 80, 90 κτλ. Τέτοιο δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ζωής όπως πριν 20-30 χρόνια, αυτό αποκλείεται. Ξέρετε, η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίζεται από υποσχέσεις για καλύτερα, για ανακούφιση κτλ. Το ΚΚΕ επιμένει να λέει ότι θα έρθουν χειρότερα. Αυτό ενδεχομένως σε έναν κόσμο να μην ακούει τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, αλλά πού βασίζεται αυτή η εκτίμηση και πώς πρέπει να το δει ρεαλιστικά ο κόσμος και να καταλάβει? Αρκετές φορές, συζητώντας με τον κόσμο, λέμε δεν μπορούμε να σας πούμε αυτό που θα θέλατε να ακούσετε. Πρέπει να σας πούμε αυτό που υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να μην προετοιμάσει. Θα σας πω τώρα, είχα πάει το πρωί σε περιοδία σε ένα φόνο μάρκετινγκ. Λέγεται είναι σε απεργία 70 μέρες. Τους είπανε να παίρνουν 140 ευρώ το μήνα. Αντέδρασαν κτλ. Κοιτάξτε τώρα, αυτός ο κλάδος τελικά θα μονοπολιθεί σε 2-3 μεγάλες εταιρείες. Ούτε οι μεσαίες θα κρατηθούν, ούτε τίποτα. Ο ιδιοκτήτης θα βρίσκεται σε ένα σημείο που προσπαθεί τώρα να, αφαιρώντας από τους εργαζόμενους, μια παράταση δίνει. Α, κάνα χρόνο θα ζήσουν αυτοί παραπάνω. Και εκεί που οι εργαζόμενοι, δηλαδή και δωρεάν, τους το είπα το πρωί, και δωρεάν να δουλέψετε σε αυτόν 6 μήνες, θα του δώσετε 6 μήνες σε ένα χρόνο ζωής. Άρα, το θέμα στο συγκεκριμένο δεν είναι, ας πούμε, ο συγκεκριμένος μόνο εργοδότης. Εδώ αφορά όλη την πορεία του κλάδου. Τράπεζες πόσες θα μείνουν στην Ελλάδα? Αυτό που λέγανε παλιότερα 2,5 τράπεζες, τόσες θα μείνουν. Ξέρετε τι σημαίνει συγχωνεύσεις τραπεζών και προβλέπετε τώρα για τη διάσωση και συγχωνεύσεις. Δεν θα έχει ένα μαγαζί Εθνική, ένα η Αλφα Μπάνκ, ένα η Euro Bank. Επικράτηση μονοπωλίων δηλαδή. Ναι, και το πολύ απλό, στο ξεκίνημα θα κλείσουν τα καταστήματα. Θα κλείσουν γιατί δεν χρειάζεται να έχουν ξεχωριστά υποκαταστήματα, άρα δεν θα έχουν και τόσους υπαλλήλους. Αυτή την πορεία πρέπει να την πούμε. Και πρέπει να πούμε το εξής πράγμα, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι διεξόδου. Ή η έξοδος από την κρίση θα είναι φιλομονοπωλιακή ή θα είναι υπέρ των λαών. Τι να πούμε στον κόσμο, ότι με μία...